Ελπίζω η Εύη σήμερα να μην είναι τόσο αγχωμένη. Στο πλατό πάλι. Δεν θα είναι, γιατί ξέρω ότι τα έχει πάει καλά, αλλά λίγο με έχει απογοητεύσει τελευταία η Εύη. Βέβαια, το έχουμε συζητήσει κιόλας. Αλλά εντάξει, δεν πάει έτσι. Δηλαδή, κάθε φορά που θα τα πηγαίνει καλά θα είναι χαρούμενη και όλα θα πάνε καλά. Και κάθε φορά που δεν θα τα πηγαίνει καλά θα μας ψιλοπιέσει λίγο ψυχολογικά. Με έχει απογοητεύσει λίγο η Εύη με τη συμπεριφορά της. Βέβαια, έκφρασα τα παράπονά μου σε αυτήν στην ίδια και έχουμε λύσει πάνω κάτω τις παρεξηγήσεις μας. Απλά πάντα εγώ κρατάω μια επιφύλαξη και θέλω να δω πώς θα πάει. Ελπίζω να κατάλαβε. Το θέμα είναι ότι σε κάποια θέματα δεν γίνεται να τα συζητά συνέχεια. Πρέπει και από μόνη της να κάνει κάποια πράγματα χωρίς να τις τα λέω εγώ. Κατάλαβες πώς το λέω. Δηλαδή, θέλω λίγο από μόνη της κάποια πράγματα να τα νιώσει και να τα συνειδητοποιεί, ας πούμε. Δεν μπορεί εγώ συνέχεια να της λέω ότι «Α, Εύη, αυτό δεν μου άρεσε. Α, Εύη, αυτό με πείραξε». Για μένα είναι λίγες και καλές οι ευκαιρίες. Ναι, ειδικά αλλά, από φιλία, απαιτώ κάποια πράγματα εγώ. Αν δω ότι εξακολουθεί να έχει αυτή τη συμπεριφορά απέναντί μου, απλά θα πάρει πίσω την ίδια συμπεριφορά από μένα. Ό,τι δίνεις, παίρνεις αυτή τη ζωή. Είναι ακόμα υποτέστη, Εύη. Δεν μου έχει αποδείξει ότι είναι 100% φίλη. Έχω πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι βλέπει αυτό όλο μόνο ένα παιχνίδι και δεν έχει ξεχωρίσει τα άτομα που είναι δίπλα της ως πραγματικές φίλες. Ενώ για τη Μικαέλα το πιστεύω ότι είναι 100% φίλη μου και ότι δεν θα μου έκανε ποτέ κάποια περίεργη συμπεριφορά πίσω από την πλάτη.